Το προηγούμενο διπορικό μου έκανα διαδρομές στην όμορφη ορεινή Χαλκιδική. Περπάτησα στα καταπράσινα μονοπάτια του Ταξιάρχη. Επισκέφτηκα την ιστορική πόλη των Νέων Μουδανιών με το Μουσείο των Αλιευτικών Σκαφών. Είδα το εντυπωσιακό σπήλαιο των Πετραλώνων. Και αφού πήρα μια γεύση από το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, γέμισα περηφάνεια και δέος στο άλσος του Αριστοτέλη με τις υπαίθριες μοναδικές κατασκευές. Κατευθύνομαι βόρεια. Θα χρειαστώ 2,5 ώρες και περίπου 150 χιλιόμετρα για να φτάσω σε ένα παραδεισένιο προορισμό. Ξεκινάω για τη λίμνη Κερκίνη. Η λίμνη είναι τεχνητή. Το φράγμα που τη σχημάτισε κατασκευάστηκε αρχικά το 1932 για να συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στριμώνα. Απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών και είναι ένας από τους 10 πιο σημαντικούς υγρότοπους της Ελλάδας. Έχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα και είναι ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τους παρατηρητές πουλιών. Εδώ ζουν πάνω από 300 είδη πτηνών, όπως ο χρυσαϊτός και ο αργυροπελεκάνος. Πολλά από αυτά τα είδη είναι υπό εξαφάνιση και ζουν και αναπαράγονται εδώ προστατευμένα. Σήμερα έχει συννεφιά. Το τοπίο είναι ατμοσφαιρικό και θα κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη. Ξεναγός μας στη λίμνη είναι ο Γιάννης που θα μας δείξει τα μυστικά της. Η λίμνη της Κερκίνης είναι ένας εξαιρετικός προορισμός και μπορούν να έρθουν έτσι πολλοί επισκέπτες. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν με βάρκα, με κανό, με ποδήλατα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι δραστηριότητες μπορούν να τον κρατήσουν για αρκετές ώρες, αν είναι ημερήσια εκδρομή ή αν είναι αρκετές μέρες μπορεί να γίνει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε παιδιά και σε μεγάλους. Πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός τόπος για να μπορεί κάποιος να νιώσει όμορφα και να χαλαρώσει. Συνολικά στη λίμνη ζουν όλες τις εποχές 326 είδη πουλιών. Φωλιάζουν αυτή την εποχή αρκετά είδη. Οι πελεκάνοι φωλιάζουν στις νησίδες και στις εξέδρες. Θέλουν σταθερά σημεία για να μπορέσουν να φωλιάσουν.
Μισή ώρα από τη λίμνη βρίσκεται το ιερό ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου. Είναι πολυάριθμο και φιλοξενεί περίπου 45 αδερφές μοναχές. Το μοναστήρι έχει πολύ ενδιαφέρουσα αγιορείτικη αρχιτεκτονική με μακεδονικά στοιχεία. Εδώ οι μοναχές αναβιώνουν την παράδοση μέσα από τις τέχνες της αγιογραφίας και της υφαντικής. Πολύ σημαντική είναι και η βιβλιοθήκη με τους χιλιάδες τίτλους βιβλίων που μελετούν καθημερινά. Επιστρέφω στον Ξενώνα, όπου η μαγείρισά μας θα μας περιποιηθεί με βουβάλι και χυλοπίτες στη γάστρα. Θα κάνουμε βουβάλι στη γάστρα με χυλοπίτες. Για τη συνταγή μας θα χρειαστούμε 5 κιλά βουβάλι, 3 καρότα, 2 φλωρίνες πιπεριές, 2 κρεμμύδια, μισό κιλό τριμμένη ντομάτα στο τριευτή, 250 ml κρασί ημιγλυκό, 1 λίτρο νερό, 100 γραμμάρια λάδι ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, μπαχάρι ολόκληρο. Τα βάζουμε όλα στη γάστρα, όλα αυτά στη γάστρα, τα ανακατεύουμε. Σφραγίζουμε καλά, βάζουμε το καπάκι και τη βάζουμε για 3 ώρες στο φούρνο. Για τις χυλοπίτες βράζουμε νερό στην κατσαρόλα με λίγο αλάτι, ρίχνουμε ένα πακέτο χυλοπίτες. Τσιγαρίζουμε το βούτυρο, το περιχύνουμε πάνω στις χυλοπίτες. Thank you.
ρίχνουμε και κεφαλοτήρι και βάζουμε το κρεατάκι και το σερβίρουμε και είναι έτοιμο. Ξημέρωσε και η θέα της λίμνης μεγαλυνεύει. Τα καταλύματα εδώ είναι παραδοσιακά και εναρμονισμένα με το τοπίο. Οι κάτοικοι της περιοχής οργανώνουν πολλές δραστηριότητες για τους επισκέπτες της λίμνης. Το τοπίο είναι ιδανικό για βόλτες και περιπάτους, ποδηλασία, πεζοπορία, ψάρεμα και κανό. Είναι αμέτρητοι οι τρόποι που μπορείς να απολαύσεις αυτό το παραδεισένιο τοπίο. Τα σχολεία της περιοχής οργανώνουν αποδράσεις εδώ για να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και να τα ευαισθητοποιήσουν οικολογικά. Στη λίμνη Κερκίνη ζει ο μεγαλύτερος αριθμός βουβαλιών της χώρας, πάνω από 3.000. Σήμερα το πρόγραμμα έχει βόλτα με τζιπ μέσα στη λίμνη. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί και να τα δούμε από κοντά. Κάθε νεροβούβαλος μπορεί να φτάσει τα 1.000 κιλά. Είναι ανθεκτικό στο κρύο και ζει περίπου 20 χρόνια. Τα βουβάλια αγαπούν πολύ τη λίμνη. Τους αρέσει να μπαίνουν μέσα και να περνούν τη μέρα τους ξαπλωμένα. Αυτή είναι ζωή. Ώρα για κολατσιό. Αυγά με φρέσκο βούτυρο, καβουρμάς και καυτερές πιπεριές. Και όλα αυτά με τη μαγευτικότερη θέα. Ξεκινώ για την πόλη των Σερών. Θα επισκεφτώ το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 1979 και σκοπό έχει τη διαφύλαξη της ιστορίας και παράδοσης των Σαρακατσάνων. Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομα Σαρακατσάνος προέρχεται από το τούρκικο καρά που σημαίνει μαύρος και το κατσάν που σημαίνει φυγάς. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Σαρακατσάνοι φόρεσαν μαύρα ως ένδειξη πένθους και κατέφυγαν στα βουνά για να πολεμήσουν τους Τούρκους από εκεί. Έτσι, τους προσδόθηκε η ονομασία Καρακατσάνοι ή Σαρακατσάνοι, δηλαδή μαύροι φυγάδες. Το Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο βρισκόμαστε αποτελείται χωρίζεται σε δύο χώρους.
Εδώ εκτίθεται η τσατούρα, η οποία χρησιμοποιούνταν κατά τις μετακινήσεις τους και κάθε βράδυ έπρεπε να κοιμούνται μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταβλισμό τους, και το κονάκι, το οποίο ήταν το καλύβι αυτό με τα καλάμια φτιαγμένο, κουλουροκονικό, και ήταν η κύρια κατοικία τους. Εκεί στον καταβλισμό έπρεπε να υπάρχει το δασκαλοκάλυβο, το σχολείο, το οποίο θα πηγαίναν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι βρισκόταν πάνω στο βουνό από Μάιο έως και Οκτώβριο. Και επίσης αναπτύσσονταν και οι επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως είχαν το τυροκομείο, για να μπορούν να εκμεταλλεύονται το γάλα. Έχουμε τα κουδούνια των προβάτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να μπορούν να ξεχωρίζουν τα κοπάδια των προβάτων από τα κοπάδια των κατσικιών, από τα γίδια, και έχουμε τα μπρούτζινα στα κατσίκια και τα χάλκινα στα πρόβατα. Αυτό ήταν όταν τα χάνανε, για να μπορέσουν να τα βρουν εύκολα από τον ήχο. Στον επάνω όροφο εκθέτουμε όλα τα έργα τέχνης που η γυναίκα παρήγαγε μέσα από τα ίδια τα υλικά που μπορούσαν να έχουν από τα πρόβατα. Ποιο ήταν αυτό? Το μαλλί. Όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούσαν, είτε να σκεπαστούν, να χρησιμοποιήσουν για τον ύπνο τους, είτε για την ίδια τους την ενδυμασία, γινότανε από τις γυναίκες με τα εργαλεία τα οποία ήταν κατασκευασμένα από τους άνδρες τους, ξύλινα, και ήταν αργαλί, ήταν ρόκες, ήταν αδράχτια, ήταν σφοντήλια, ήταν όλα αυτά που, για να μπορέσει να επεξεργαστεί το μαλλί, να το υφάνει, να το γνέσει και στο τέλος να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα του υφαντού που θα το χρησιμοποιήσει είτε για ένδυση, είτε να σκεπαστεί ή να καλύψει το δάπεδο της καλύβας του μέσα. Ξεκινώ για το Ροδολίβος. Το Ροδολίβος βρίσκεται στην Αμφίπολη, 47 περίπου χιλιόμετρα από τις Σέρες. Εκεί ζει ο κύριος Γιάννης με το γιο του, το Δημήτρη. Θα με ξεναγήσουν στα κτήματά τους με τα ρόδια. Βρισκόμαστε στο Ροδολίβος, που ανήκει στο Δήμο Αμφίπολης, σε ένα αγρόκτημα με καλλιέργεια ροδιών. Η ηλικία των ροδιών είναι 5 και 7 ετών. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Εγώ είμαι δεύτερης γενιάς αγρότης, βοηθάω τον πατέρα μου και την οικογένειά μου. Θεωρώ ότι το ρόδι μπήκε στη ζωή μας τώρα και μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να μείνουμε στο χωριό μας. Τώρα το γνωρίζει ο κόσμος και το δέχεται πολύ ευχάριστα. Έχει πάρα πολλές ωφέλιμες ιδιότητες και για την υγεία του ανθρώπου. Φεύγοντας, μου δίνουν ένα καφασάκι με τους πολύτιμους αυτούς καρπούς. Τελευταία μου στάση είναι η Ακρόπολη Σερών. Η κυρία Γεωργία θα μου φτιάξει δροσερή σαλάτα με τα ρόδια και κέικ αλμυρό. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω.
Θα φτιάξουμε σαλάτα πράσινη με ρόδι. Για την σαλάτα θα χρειαστούμε σπανάκι μικρό, ρόκα μπέιμπι, λόλα και μαρουλάκι. Για τη σάλτσα χρησιμοποιούμε λαδάκι, ένα σφινάκι ξύδι μπαλσάμικο, ένα σφινάκι ρόδι χυμό, μία κουταλιά μέλι. Χτυπάμε στο σέικερ και περιχύνουμε τη σάλτσα στη σαλάτα. Για το αλμυρό κέικ θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι, 200 γραμμάρια ζαμπόν, ένα μπαστούνάκι φέτα ψιλοκομμένη, 4 αυγά, αλάτι και πιπέρι όσο επιθυμούμε. Ξεκινάμε χτυπώντας το βούτυρο μέχρι να φρατέψει. Συμπληρώνουμε ένα-ένα τα αυγά, χτυπώντας δυναμικά στο μίξερ. Συμπληρώνουμε το αλεύρι και αφού χτυπήσουμε μαλακά, προσθέτουμε το ζαμπόν ψιλοκομμένο, τα μπαστούνάκια της φέτας, το κεφαλοτήρι τριμμένο, αλάτι πιπέρι. Και το ρίχνουμε σε βουτυρωμένη φόρμα. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς. Στον αέρα, αν γίνεται. Φεύγοντας από τη λίμνη Κερκίνη, δεν μπορώ παρά να θαυμάσω για άλλη μια φορά την αξιοσύνη των ανθρώπων. Των ανθρώπων που συνεργάζονται με σεβασμό με τη φύση και κατορθώνουν να δημιουργούν τον παράδεισο. Η σοφία των μεγαλυτέρων και η αγάπη των νέων ανθρώπων για τον τόπο τους ξεπερνάει σε μεγαλείο τα τοπία, τα βουνά και τις λίμνες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι μου φίλοι, είναι το πολυτιμότερο δώρο που μου χάρισαν οι ορεινές μου διαδρομές.